Σίμων πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον ειμεθ' ημών κατά την συνεπή οικίαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, χαίρε και χαριτωμένη Θεότο και Παρθένε. Εξόγαρον εύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθών, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ημ και ει και στους αιώνας των αιώνων να μην του πει. Ήδατος του μεταλήψεως του κεραντισμού και γενναίος του ημίν Κύριε εις υγείαν ψυχής και σώματος. Σίγαρη ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ημ και αη και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Νίκαστης βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τα συγχαρητήρια και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κυρίου Χρυσοστόμου, ο οποίος για λόγους τους οποίους γνωρίζετε οι περισσότεροι, αφού σήμερα είναι η μέρα κατά την οποία η ιερά εικόνα της Παναγίας της Παπαντής της Πολιούχου μας μεταφέρεται από τον μόνιμο θρόνο της στον θρόνο τον πανηγυρικό για τις 14 ημέρες της εορτής της Παπαντής. Εύχομαι ολόψυχα ο Άγιος Θεός, του οποίου την χάρη και τη βοήθεια ζητήσαμε πριν από λίγο μέσα από την ακολουθία του αγιασμού, να δίδει δύναμη σε όσους πραγματικά θα κοπιάσουν και θα εργαστούν για το καλό της κοινωνίας σε αυτόν εδώ το χώρο. Πρέπει να ομολογήσω ότι ήταν άλλος ο εκπρόσωπος ο οποίος θα ερχόταν, αλλά ζήτησα να έρθω εγώ για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι διότι πιστεύω σε αυτό που κάνουν τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, πιστεύω σε αυτό που κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εθελοντές και οι εθελόντριες που εργάζονται με μόχθο και χωρίς κανένα προσωπικό όφελος σε αυτό το μεγάλο κοινωνικό έργο, αλλά και διότι ήθελα με αυτόν τον τρόπο και με την παρουσία μου εδώ να εκφράσω την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία της τοπικής εκκλησίας προς το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου για την κοινωνική, φιλανθρωπική, πολιτισμική, αλλά προπάντων για την ανθρώπινη προσφορά τους στην τοπική κοινωνία, στη Μεσσηνία, στον Μεσσήνιο, στον άνθρωπο. Εύχομαι λοιπόν ο Άγιος Θεός να δίνει δύναμη σε όλους μας, να κάνουμε τέτοια έργα φωτός, όπως ακούσαμε προλίγο στην ευχή. Έργα τα οποία θα φωτίζουν όχι εμάς που τα κάνουμε, αλλά αυτούς που τα απολαμβάνουν. Γιατί εμείς σήμερα είμαστε και αύριο δεν είμαστε. Τα έργα μένουν. Αυτά τα οποία κάνουμε για το κοινωνικό σύνολο και για τον άνθρωπο. Καλή και ευλογημένη χρονιά σε όλους και η Παναγία μας, η Παπαντή, η Πολιούχος μας ήθε να σκεπάζει τα έργα μας από εδώ δίπλα που βρίσκεται και να δίνει στον καθένα την δύναμη και το φωτισμό για να πράττει καλά, χρήσιμα και ανθρώπινα έργα. Ζητώ συγγνώμη, είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Δεν το περίμενα, από το πρωί ήμουν πολύ χαρούμενη. Και είπα ότι μας βοηθάει και ο καιρός. Μας στέλνει και ο καιρός, μετά από τόσο βαρύ χειμωνιά να έχουμε ήλιο. Ευχαριστώ όλους σας, ευχαριστώ όλους τους φίλους. Ευχαριστώ όλους τους εκπροσώπους των φορέων. Ευχαριστώ την κυρία την Περιφερειάρχη που μας θυμά με την παρουσία της. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο του Δήμου Καλαμάτας. Θέλω να σας πω μια μικρή ιστορία, γιατί κάποιοι ρωτήσανε «Έχετε πάλι εγγένεια» και εγώ είπα «Ναι, έχουμε εγγένεια, αλλά κάνουμε εγγένεια γιατί έχουμε καινούργια πράγματα». Αυτό το κέντρο είναι καινούριο, είναι καινούριο το πρόγραμμά του. Δεν είναι το ίδιο με το κέντρο που έχουμε στην Καπετάν Κρόμπα, θα ξέρετε. Είναι κάτι καινούριο, γιατί είναι καινούριο πρόγραμμα. Αυτό έγινε δυνατόν να πραγματοποιηθεί, διότι αυτό το ωραιότατο κτίριο που βλέπετε ανήκε στην Φαρμακοποιό. Παναγιώτα Κανελέα, η οποία στην διαθήκη της το άφησε στα παιδικά χωριά ΣΟΣ και κάποια μέρα χτύπησε το τηλέφωνο και μάθαμε αυτή την καταπληκτική δωρεά.
η ευγνωμοσύνη μας προς την εκλειπούσα θα είναι συνεχής. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε αυτό το μεγάλο δώρο που μας έκανε. Όταν πέρασε ο ενθουσιασμός και η μεγάλη συγκίνηση γι' αυτό, αρχίσαμε να προσπαθούμε να βρούμε πώς θα το αξιοποιήσουμε. Να μην μείνει ένα κτίριο τριόροφο σε καλή κατάσταση, να μείνει έτσι χωρίς να μπορούμε να κάνουμε κάτι που θα εξυπηρετούσε τους σκοπούς των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Και εκεί φάνηκε ότι βρέθηκε λύση, γιατί το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλης και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου αποφάσισε να μας βοηθήσει και είναι ο μεγάλος χορηγός αυτού του προγράμματος. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα το ονομάσαμε Κέντρο Επαγγελματικής και Οικογενειακής Υποστήριξης, γιατί έχει ουσιαστικά δύο στόχους. Το ένα είναι η εργασιακή συμβουλευτική ενηλίκων, γονέων, που έχουν αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζουν την ανεργία την οποία βιώνουμε όλοι σήμερα σε πολλούς συγγενικούς ή φιλικούς κύκλους του περιβάλλοντός μας, και από την άλλη η ημερήσια φροντίδα ανηλίκων και κυρίως των παιδιών που αυτές οι οικογένειες έχουν. Θέλουμε να μεταφέρετε στην οικογένεια του αείμνης του καπετάν Βασίλη, τον οποίον είχαμε την τύχη πολλοί από εμάς να έχουμε γνωριμία και να αγαπάμε, τις πιο θερμές μας ευχαριστίες. Καλησπέρα σε όλους. Νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό με έχουν καλύψει οι προλαλήσαντες. Δεν μου αφήνουν πολλά περιθώρια πέρα από τις ευχαριστίες ίσως. Καταρχήν να μου επιτρέψετε μια προσωπική ευχαριστία προς τον πατέρα Φίλιππο που επέλεξε να είναι εδώ ο ίδιος, γνωρίζοντας την κοινωνική προσφορά και το έργο της Μητρόπολης, το οποίο διακονεί ο ίδιος, αν χρησιμοποιώ σωστά την εκκλησιαστική ορολογία. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να μεταφέρω τις ευχαριστίες, τους χαιρετισμούς και τα συγχαρητήρια του Διοικητικού μας Συμβουλίου για αυτή την δράση. Ίσως ακούγεται λίγο προθύστερο σε εγκαίνια να δίνουμε συγχαρητήρια, αλλά για μας, και αυτός ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που επιλέξαμε να προχωρήσουμε, το συγκεκριμένο έργο είναι η συνέχιση της δράσης που ήδη υπήρχε εδώ πέρα. Και γι' αυτό το λόγο αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε και τα παιδικά χωριά ΣΟΣ και την τοπική ομάδα στήριξης που έχει κάνει τεράστια δουλειά όλα αυτά τα χρόνια και τον Δήμο που έχει δείξει τη στήριξη του. Όλους όσους με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο κατάφεραν να γίνει αυτό το επόμενο βήμα, αν θέλετε, αυτή η επόμενη δράση, που για μας κατά κάποιο τρόπο ήταν και λίγο δεδομένο. Από τη στιγμή που θέλουμε να βοηθήσουμε την περιοχή, την πόλη, το να βλέπεις μια τέτοια δράση, κατά κάποιο τρόπο έρχεται σαν δεδομένη και η δική σου στήριξη. Οπότε πραγματικά νομίζω ότι επαναλαμβάνω κάποιον που το είπε πριν, νομίζω ότι είμαστε τυχεροί που είμαστε σε μια πόλη που έχει δραστήριους κατοίκους, που έχει δραστήριους φορείς, που είμαστε όλοι εδώ για να βοηθήσουμε ο καθένας με τον τρόπο του και από το πεδίο το οποίο βρίσκεται, προκειμένου να υλοποιούνται τέτοιες δράσεις που κάνουν τη ζωή όλη μας καλύτερη.